Και πάλι πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα. Για πρόσθετα μέτρα και για την ανάγκη νέας εθνικής συνεννόησης για την επίτευξη των στόχων του 2011, μίλησε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο του Economist. Επεσήμανε ότι το κόστος μιας αναδιάρθρωσης είναι πολύ μεγαλύτερο από τα ενδυνάμει ωφέλη. Αποκρατικοποίηση, συνένεση και επίτευξη των στόχων του Μνημονίου, οι προϋποθέσεις για την εκταμείευση των επόμενων δόσεων, είπε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Όλι Ρεν. Το ελληνικό χρέος αυτή τη στιγμή δεν είναι βιώσιμο, δήλωσε ο πρόεδρος του Eurogroup Jean-Claude Juncker και τάχθηκε υπέρ της ήπιας αναδιάρθρωσής του. Νέα Σαμαρά σε συμφωνία με την Ευρώπη για μείωση του ελλείμματος μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τόνισε ωστόσο ότι δεν είναι δυνατή η συνένεση σε μια αποδεδειγμένα λάθος συνταγή. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανακοίνωσε ότι ο Ντομινίκ Στροσκάν δεν απολαμβάνει καμία ασυλία για την υπόθεση απόπειρας βιασμού. Εν τω μεταξύ, πληθαίνουν οι πιέσεις για την παρέτηση Στροσκάν από την ηγεσία του Ταμείου. Αν δεν θέλεις να περπατάς έχοντας τα χέρια στις χειροπέδες, τότε να μην παραβιάζεις τον νόμο, δήλωσε ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης Μάικλ Μπλούμπερ, καλύπτοντας πλήρως τις αστυνομικές αρχές της πόλης του απέναντι στην κριτική που δέχονται για τη μεταφορά του Ντομινίκ Στροσκάν με χειροπέδες. Στάση εργασίας από τις 11.30 το πρωί στις 3 μετά το μεσημέρι σήμερα των γιατρών της Αθήνας και του Πειραιά. 24ωρη απεργία πραγματοποιούν σήμερα εργαζόμενοι στην τοπική αυτοδιοίκηση αντιδρώντας τη διεύρυνση του ωραρίου των δημοσίων υπαλλήλων. 2 νεκροί και ένα παιδί αγνοούμενο είναι ο τραγικός απολογισμός μετά από ανατροπή βάρκας με λαθρομετανάστες στη θαλάσσια περιοχή της Πρέβεζας. Συνελήφθη ο διακινητής, συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του παιδιού. Σήμερα ανοίγουν οι κάλπες των φοιτητικών εκλογών. Τα τελικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν το αργότερο έως το μεσημέρι της Πέμπτης. Ελεύθερη είσοδο σήμερα σε όλα τα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους της χώρας στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων. Και στα play-off του πρωταθλήματος της Super League, απευθείας από το Sky 100,3 στις 7.30 αγώνας ΑΕΚ ΠΑΟΚ και στις 5 και 4 Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Βόλου.